Καλησπέρα σας. Έτος 2023, πρώτη περιγραφή για το νέο έτος από μένα. Κάτι θα κάνουμε. Τρεις και ο Κούκοτς αντιμετωπίζουν τους Χουπ Φέλλας σε ένα εξαναβολής παιχνίδι για τη δεύτερη λίγκα, Atlas Basket League 2, εδώ στην Κεσαριανή. Η Χουπ Φέλλας είναι στα ψηλά πατώματα. Και ψάχνουμε αμέσως να σας πούμε πού. Φέλλας είναι τα παιδιά με τα πορτοκαλί και ξεκινάνε στο τζάμπολ με τον Τζιάννα, όμως έστειλε την μπάλα πάνω στα χέρια του Κελέτσι. Κελέτσις Φανκ. Ο Φανκ στα αργή για τις αστοχής Ζαχαρίας. Αργυριάδης και ο Ανδρεόπουλος, αυτή είναι η 5. Πέντε Χουπ Φέλλας και απ' την άλλη έχουμε τον Παπαδημητρίου, τον Τίλι Γάβα. Όχι Ζαχαρίας, Ζαχαριάς είναι με το 13 που πήρε και το επιθετικό rebound. Είναι ο Τσιάνας με το 45, ο Παπαδημητρίου 15. Ο Ανδρεόπουλος ανοίγει το σκορ 0-2. Η λιγάδα που είπαμε, με το 18 είναι ο Δούκας και με το 9 είναι ο Μεστούσης. Και το μάτς της χρονιάς είναι, πρέπει να συντονιστούμε σιγά σιγά, θα βρούμε τα πατήματά μας. Δεν ξέρω αν είπα καλή χρονιά. Ανδρεόπουλος, Φανκ, Αργυριάδης και πάλι Ανδρεόπουλος με 3 δευτερόλεπτα σουτάρι και αστοχή εν τέλει. Ο Τσιάνας πήρε το rebound. Η μπάλα ήταν για αρκετή ώρα. Οπα. Πάνω στο Στεφάνι και δεν ξέραμε πού θα πέσει. Δούκας και τη Λιγάδα. Ο Τσιάνας για το 2-2 και το λάφκα να χειροκροτεί από τον πάγκο. Λοιπόν, η Τρίστο Κούγκορτς είναι στην 5η θέση με 9 αγώνες και ρεκόρ 6-3. Μία περισσότερη ήττα από τη Βασκόνια που είναι στην κορυφή και το 8-2. Ο Φανκ θα κάνει το 2-4. Η Χουπ Φέλλας είναι ο ουραγός του πρωταθλήματος, μία μόλις νίκη και 8 ήττες. Παίζουνε ζώνη, ο Τιλιγάδας από τη γωνία θα βρει τον Μεστούση, αυτός για τη αστοχή Παπαδημητρίου, το επιθετικό rebound. Τελειώνει ο χρόνος. Παπαδημητρίου από την κορυφή, σουτάρει για το 4-4. Ζαχαριά σου, Ζαχαριά στο εκεί ψάνας μας δεν τον πάω. Τηλιγάδας. Παπαδημητρίου και το πρώτο προβάσμα για τους Κούκοτς. Στο τετράλεπτο είναι 6-4 το σκορ. Αργυριάδης και Λέξης, φάουλ καλά και φάουλ. Ευστόχης ο Κελέτσης πήρε και τη βολή.
Δεν μπορώ να μπω στα στατιστικά. 7-6-7. Σάνας τώρα στο χείο της Κάνας μαζί με ο Αργυριάδης. Έχουν παίξει άμυνα ζώνης η Κουφέλας και είναι κλεισμένη στο κουτί. Οπότε θα δυσκολέψουν λίγο τους ψηλούς των Κούκοτς. Αργυριάδης γιατί ήταν καλό σουτ, αλλά ήταν άστοχο, ήταν λίγο κοντό. Ήθελε λίγο περισσότερη δύναμη. Παπαδημητρίου από εκεί που έφτασε πριν τώρα πιέζεται από το φαν. Θα στοχίσει. Δεν νομίζω να έχει φαουλ. Είναι όλοι μέσα στο μπλε. Ξενιά η Χουμπέλα διευρύνει το προβάδισμα του με τον νέο καλάθι. Δεν κάνω λάθος, ήταν τον Αβρεόπουλο. Βούκας για τρεις από την ασίστ του Παπαδημητρίου. Ανδρεόπουλος και αυτό μέσα και Λέτσι στην ασίστ 9-12. Ανδρεόπουλος πρέπει να έχει χάσει τους 7 πόντους. Σαν Σκιάνας μέχρι μέσα, ωραίο lay-up. Ζεστά έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες. Και νέο τρίποντο, ο Φανκ, 11-15, πολύ καλό ξεκίνημα για τους Χουπέλας. Αν δεν σας είχαμε πριν τον αγώνα τη βαθμολογική θέση των ομάδων. Γραμμή Πατσοκυλιδάδας. Εφτά πόντοι ο Ανδρεόπουλος, 5 ο Φανκ και αλλαγές είχαμε για τους Κούκοτς. Οδηγούν μέχρι στιγμής το 11-15 την ομάδα του. Απ' την άλλη, Σιάνας και Παπαδημητρίου υψηλή. Και ένα τρίποντο του Δούκα. Ανδρεόπουλος τώρα ήταν άστοχος της Σιάνας, μαζί με άλλο ένα rebound. Λιγάδα στα σουτάρι για τρεις, αστοχή, κακό σουτ. Ο Λούκας πήρε όμως το επιθετικό rebound γιατί η μπάλα πλάτησε στα χέρια του. Η Λιγάδας πήγε να περάσει μια πάσα στον Τσιάνα. Έκανε το lay-up, αστόχησε, Αργυριάδης μαζεύει. Συνεχίζουν να αφήνουν το τρίποντο. Δεν έχουν πληγωθεί ακόμα, έχει βάλει μόνο ένα ο Λούκας. Έχουν κλείσει τη ρακέτα, οπότε κρατάνε τους Κούκοτς. Χαμηλά ενώ οι ίδιοι έχουν σκοράρει αρκετοί. Πω, ακόμα ένα τρίποντο από τον Ανδρεόπουλο. 11-18 και φτάνει ήδη τους 10 πόντους. Με 2 στα 2 τρίποντα, 2 στα 4 τρίποντα. Σκιάνας αστόχησε στο τρίποντο, αλλά το ελευθερικό rebound από τον Λιβαδιά που έχει περάσει το παρκέ και ο Δούκας δεύτερο δικό του. 14-18. Ο Δούκας βρίσκει απαντήσεις στα τρίποτα του Ανδρεόπουλου. 2 λεπτά για το δεκάλεπτο. Σε κάθε πριν το φάουλ στο φάρι. Και Λέτσις γυρνάει πολύ ωραία και κερδίζει πάλι τον Τσιάνα. Φτάνει τους 5 πόντους.
Είχε και ένα goal foul πριν. Τώρα θα κάνει το foul. Ας στοχίσει λίγο την πολύ ευκάνα. Περίοδο 20 πόντων έχουν κάνει Χουφέλλας και μένει ακόμα 1,5 λεπτό. 0-2. Άμυνα! Άμυνα! Πάνκ. Κελέτσις. Κυριάδης θα κάνει βήματα. Λάφκας που έχει περάσει αυτός εδώ και όλος πάλι και μαζί με τον Λιβαδιά μπήκανε πριν. Την πήρε τώρα την μπάλα Λιβαδιά σε μπλοκ από τον Κελέτσι και φάουλ μετά στην προσπάθεια του Τσιάννα, ο οποίος πήρε το επιθετικό rebound μετά τον μπλοκ. Και δύο βολές. Τη λιγάδα βγήκε, ξαναμπαίνει ο Μεστούσης. Συνεχίζει ο Τσιάννας να βρίσκει σίδερο από τη βολή. 0-3. 1-4. 15-20. Σιγά σιγά. Τώρα μόλις περάσαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Αργυριάδης αστοχή. Αυτή είναι η δύσκολη προσπάθεια που η Λιβαδιάς μάζεψε με Στούσης και Λάφκας τον εφηδιασμό. Ναι, αλλά στο χείο ίδιο στο rebound. Και Καλάφη, 17-20. Από μία επίθεση, μία γεμάτη για τους Χουφέλλας. Μία των 14 δευτερόλεπτων περίπου και λίγο λιγότερο θα μείνει για τους Κούκοτς. Βήματα ο Φανκ, τελικά 20 δευτερόλεπτα. Αρκετός χρόνος για να έχουμε μια ευκαιρία για τους Κούκους να ισοφαρίσουν ή να μειώσουν, αναλόγως. Ο Δούκας αν βάλει το τρίτο του θα ισοφαρίσει, δεν ισοφαρίζει και λέξει Φανκ. Και σουτάρει, δεν άκουσε και τον χρόνο. Λήξη 10 λεπτού, 17-20, η Χουφέλλας παίζει να κάνουν και το καλύτερο 10 λεπτό τους, σε λίγο μαζί. Έναρξη της δεύτερης περίοδου. Δούκας, Λάφκας, Λιβαδιάς, Αστοχή, περάσει στο παρκέ και ο Καραλής με το 8 για τους Χουφέλλας. Κατέβασε και την μπάλα. Καραλής, Αργυριάδης στη βολή και πάλι στο Καραλή, ωραία, λάξε την μπάλα. Αλλά ο Δούκας με ένα μπλοκ. Φιλοδόρησε λοιπόν με μπλοκ ο Δούκας στο Καραλή και έχουν επίθεση 5 δευτερολέπτων με το Φάνκ να ευστοχεί στο δεύτερο δικό του τρίποντο. 17-23, συνεχίζουν το πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο η Χουφέλλας. Λιβαδιάς, βήματα. Ναι. Σωστό στήριγμα. Φανκ. Το κατέβασμα της μπάλας και Καραλής. Γυρνάει στην περιφέρεια Ανδρεόπουλος και Λέτσης. Καραλής από κοντά, φάουλ και δύο βολές. Άουτς. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Καραλής. Μηδέν στις δύο το rebound είναι από τον Παπαδημητρίου.
γίνει το λάθος από τον Νεστούση, τελικά δεν έγινε. Λάφκας για τρεις μετά την επαναφορά, έρμπολ, αλλά ο Μεστούσης είναι εκεί να πάρει την μπάλα, πήγε στα χέρια του ακριβώς και έκανε το 19-23. Αστόχησαν στην επίθεση του Φέλλας, του Δούκας, Λάφκας, βγάλαν τον εφηλιασμό, 21-23. Περισσότερη κυκλοφορία ζητάει ο Παπαδημητρίου. Αλλαγή. Τη λιγάδα περνάει στο παρκέ. Ο Δούκας βγήκε να πάρει κάποιες ανάσες. Ανδρεόπουλος παίζει καλή άμυνα, δεν αφήνει το Λιγάδα να περάσει την μπάλα. Και ο Φανκ παίζει καλή άμυνα. Και μένουν 7 δευτερόλεπτα. Παπαδημητρίου, βήματα. 5 δευτερόλεπτα. Παράβαση λοιπόν 5 δευτερόλεπτα από τον Παπαδημητρίου. Ανδρεόπουλος είχε ένα σκοράρι πολλή ώρα. Το ξανακάνει και δίνει το συν 4 και πάλι στην ομάδα του. Ήταν ένα μικρό σερί 4-0 για τους Κούκος. Λάφκας βρίσκεται τον Τηλιγράδα στη γωνία. Αυτός το Μεστούση 45 σουτάρει για 3 αστοχή. Λάφκας με φόλο όμως μετά το επιθετικό rebound. Το 23-25. Πολλά επιθετικά rebound είναι αυτά που δίνουν δεύτερες ευκαιρίες στους Κούκος και πληγών του Κουκφέλα. Θα είχαν μεγαλύτερη διαφορά. 6 ήδη επιθετικά rebound. Νέο λάθος και νέος ευνηδιασμός. Παπαδημητρίου από κοντά, 25 όλα. Καραλίδια τον Αργυριάδη. Φανκ. Ανδρεόπουλος. Το σκέφτηκε, σου τα αστόχησε όταν το σκέφτεσαι, συνήθως αυτό γίνεται. Ο Λάφκας μάζεψε ένα rebound και του Λιγάντας. Πάει όλο το δρόμο και ευστοχή για το 27-25. Double score στη δεύτερη περίοδο για τους Cougars, 15 το επιμέρους score. Έχουν ήδη 7 επιθετικά rebound και σύνολο 16, ενώ έχουν μόλις 9 η Φουκ Φέλλας. Να που απαντάει όμως ο Κελέτης αμέσως με το που πήραν το προβάδισμα. Οι αντίπαλοι έκανε το 27-27. Τριγωνάκι ωραίο, ο Φαν θα κάνει φάουλ. Ο Δούκας πέρασε πάλι στο παρκέ και ο Τσιάνας, ωραία, παίξαν το 1-2 και ο Τσιάνας θα βάλει το καλάθι. Παπαδημητρίου, Λάφκας αλλάξαν την μπάλα, ο Λάφκας έκανε μια περιστροφή
Είδε ότι ο Τσιάνας έχει καλύτερη οπτική με το καλάθι του και την μπάλα έκανε το 29-27. Ωραία επίθεση εδώ από τους τρεις ψηλούς στον Βούκοτς. Και Λέτσις. Ευθυδιασμός θα το χάνει ο Παπαδημητρίου. Προσπαθεί ο ίδιος να το rebound, θα το πάρει το επιθετικό και θα στοχίσει 31-27. Time out. 31-27 λοιπόν και time out στο 4 λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο για τη Σκουπ Φέλλας. Ζαχαριάς ξέρα να πέρασε το παρκέ. Λάφτας, Κιάνας, αστοχή, ο ίδιος θα λέει για το rebound, τελικά θα το πάρει ο Δούκας. Και πάλι αστοχή και λέει της καθαρίζει τη φάση τώρα για τους Κουπφέλλας. Και Φανκ πατάει τον γκάζι. Φανκ δεν θα γίνει το λάθος, αλλά πρέπει να σπάσουμε. 5-4-4-5. Αργυριάδης θα πάρει το φάλα τον Λιβαδιά, ο οποίος έπεσε πάνω του. Και έστειλε τον Αργυριάδη στις βολές. Δύο στις δύο από τον Αργυριάδη. 31-29. Ένα βήμα έξω από το κουτί. Αργυριάδη στο μπλοκ στο Τζιάννα. Και νομίζω άδικα διαμαρτύρει το Τζιάννα. Τη λιγάδα στον εφηλιασμό, αστοχή, έγινε στο rebound. Και πάλι άστοχος, τι έκανε τη λιγάδα τώρα εδώ, θα έκανε χάλαση. Αντί να δώσει το Λάφκα, έχασε δύο lay-up. Δούκας για τρεις, όχι. Ζαχαριά στο rebound. Και Φανκ. Αργυρόπουλος που έχει συγγύσει στη δεύτερη περίοδο μετά τους 10 πόντους στην πρώτη. Νομίζω ότι βάλει μόνο ένα καλάθι. Φανκ. Καλή άμυνα ο Τιλιγάδας. Ο Αργυρόπουλος έκανε φάουλ στο Λάφκα στη διεκδίκηση του rebound. Δύο λεπτά μένουν για το ημίχρονο. Φούκας. Κιλιγάδας και Λάφκας. Πέρασε από όλους και έβαλε το καλάθι. 33-29. Λύση στην επίθεση και από το Λάφκα και γι' αυτό έχουν περάσει μπροστά οι Κούκοτς. Έχουν 4 παίκτες να βρίσκουν εύκολους πόντους. Η Πορτοκαλία από την άλλη Χουφέλας με τον Αργυρόπλο, τον Φαν και τον Κελέτσι μόνο να σκοράρουν και ο Αργυριάδης έχουν βάλει μόνο 2 βολές. Πρέπει να βρουν και άλλες επιθετικές λύσεις. Ειδικά τη στιγμή που ο Ανδρόπουλος στη δεύτερη περίοδο εισηγήσει και τώρα ήταν άστοχος Ζαχαριάς. Λιβαδιάς. Δούκας. Σκιάνας έκανε κακή φάσα ο Δούκας. Έκλειψε το Φανκ αφού ο Αργυριάδης έπαιξε καλή άμυνα. Yeah.
χαριά σας, ο Λιβαδιάς μαζεύει βήματα, ο Λιβαδιάς. Αργυρόπουλος, Ζαχαριάς. Μπλοκ του Ολιβαδιά πάνω στην Αργυριάδη και μένουνε 4 δευτερόλεπτα. Λήξη χρόνου. Βαδιάς γυρνάει, αστοχή, προσπαθεί δύο τελμπάνου, θα το πάρει. Σηκώνεται και αστοχή. 35-26 και μένουν 24 τώρα δευτερόλεπτα. Γυρνάδας. Παραλίγο το λάθος. Στα δευτερόλεπτα έχουμε όλο ο χρόνο για το ημίχρονο. Αργυριάδη για τρει αστοχή. Λάφκα. Αστοχή στην τελευταία επίθεση του ημίχρονου. Λάφκα έτρεξε όλο το γήπεδο. 35-29 το γύρισαν οι Κούκοτ. Χάναν με τρει τώρα κερδί. Τι έκανε, Θωμά. Με 35-29. Μόλι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Οι Κούκοτς έχουν κάνει την ανατροπή αφού χάναν στην πρώτη περίοδο και είναι μπροστά με 6. Καλή αναπολάφκα, θα κάνει το κλέψιμο. Λάθος ο Ζαχαριάς. Παπαδημητρίου, φάουλ για δύο βολές. Αστοχή ο Παπαδημητρίου στην πρώτη βολή. Έχει και μια δεύτερη ευκαιρία. Μία στις δύο για το 36-29. Διευρύνει κι άλλο το προβάδισμα της ομάδας του. Φανκ. Καραλής. Ψάχνει τον Αργυριάδη χαμηλά. Δεν μπορεί να τον τροποθετήσει. Καλή άμυνα παίζουν οι Κούκοτς με στη ρακέτα. Φάνε για τρεις, αστοχή, Τσιάνας μαζεύει και κάνει λάθος. Ο Ανδρεόπουλος έκλειψε την μπάλα. Ζαχαριάς αστοχή, όμως Λάφκας μαζεύει. Και ο Παπαδημητρίου στον εφημιασμό σταματάει, σουτάρει με ταμπλό, αστοχή. Φάνε το rebound, πολλά rebound για τους Κούκοτς. Τα οποία είναι και αυτά που παίζουν τον ρόλο τους για να είναι μπροστά με 7 πόντους. Ο Ανδρεόπουλος δευστοχή. Είχε ώρα να βάλει καλάθι για την ομάδα του και αυτός άλλος ένας λόγος ο οποίος οι Κούκοτς γύρισαν το μάτς. Φτάνει τώρα τους 14 πόντους, σχεδόν τους μισούς της ομάδας. 36-31. Αστόχησαν και πάλι Κούκοτς, Ζαχαριάς και Καραλής. Φαν. Ζαχαριάς ένα βήμα πριν τα βήματα έδωσε την μπάλα. Φάνκ για τρεις. Φούκας και όχι αυτός, θα καρυμπάσει την μπάλα. Λάφκας. Με τα μπλόκα αυτός μπορεί. Φάνκ και Αργυριάδης. Και Φάνκ. Αργυριάδης ένα βήμα από το τρίποντο μέσα στο εκεί. Παπαδημητρίου με στούσεις. Λάφκας μόνος του κατά το καλάφι. Offside ήταν ο Λάφκας για το 38-31. Φοβερή πάσα 20 μέτρων για το Μεστούση. Λάφκας,
στην πλάτη της άμυνας των Χουμ Φέλλας. Ζαχαριάς Ανδρεόπουλος και πάλι εύστοχος. 38-33 ο Ανδρεόπουλος, όπως και στην πρώτη περίοδο, είναι ζεστός. Αλλά άλλη εξαιρετική πάσα ασίστ από τον Δούκα στον Τζιάννα για το 40-33. Με καλάθια κατέρωθαν για τις δύο ομάδες. Σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο η διαφορά διατηρείται στους 7 πόντους για τους Κούκοτς. Καραλής, Φανκ και αυτός ένα βηματάκι μέσα από το τρίποντο. Αστοχή, Τσιάνας έψαξε πάλι μεγάλη πάσα. Δεν υπήρχε κανείς. Λάχας, βήματα. Ανδρεόπουλος για τρεις, αστοχή, ήταν κακό το σου τώρα. Με στούσεις μετά το rebound του Τσιάννα. Τσιάννας για τρεις κοντό. Με στούσεις όμως είναι επιθετικό rebound. Κάνουν θράψη σε αυτό το τομέα οι Κούκοτς. Ο airball και είναι επιθετικό rebound. Και Τσιάννας για το 42-33. Έχουν 33 rebound. Ανδρεόπουλος και πάλι μέσα. 42-35. Ο Ανδρεόπουλος είναι ο μόνος που έχει σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο για τους Χουμ Φέλλας. 33 rebound ήθελα να ολοκληρώσω πριν Παπαδημητρίου. Αυτό έχει σε η Κούκος στα 13. Είναι επιθετικά. Και απ' την άλλη, μόλις 3 επιθετικά rebound για τους Χουμ Φέλλας και συνολικά 17. Νάτος, Ζαχαριάς, 42-37 και time out. Σε λίγο μαζί. Πού εδώ. Εκεί. Το time out ολοκληρώθηκε 5 λεπτά. Λάθος. Ναι ρε. 42-37 και νέο λάθος για τους Κούκοτς. Δεν βοήθησε το time out. Καραλής. Φανκ. Λάθος όμως και από τους Χουμ Φέλλας με το Φανκ. Έκανε καραλική πάσα στον Κελέτσι, ο οποίος έχει περάσει πάλι στο παρκέ. Βγήκε ο Ανδρεόπουλος να πάρει κάποιες ανάσες. Λάφκας, καλάθι, 44-37. Είναι πολύ ωραία στην περιφέρεια και τους πρώτους 2 δευτερόλεπτα και λέει έτσι δεν το έχει δει. Την Ελλάδα έδωσε την μπάλα στο Κελέτσι. Καραλής, δεν το παίρνει το σου, ήταν ελεύθερος Κελέτσις. Ζαχαριά σε επιθετικό rebound, αστοχή, Λάφκας παραδέλνει. Κακή πάσα του Παπαδημητρίου. Τη Λιγάδας βγήκε εκτός με την μπάλα στα χέρια. Ο Φανκ φώναξε κάποιον συμπαίκτη του, ήρθε ο Ζαχαριάς και Καραλής τώρα. Τη Λιγάδας παίζει overplay να μην πάρει την μπάλα ο Φανκ. Λάθος από το Ζαχαριά, την έκλεισε την μπάλα της Λιγάδας. Δεν την έδωσε σε κανέναν και ολοκλήρωσε τη φάση. 46-37, συνήθως από 44 και 2, πάει 46-45. Στο συν 9.
φάουλ. Και αλλαγές Λιβαδιάς. Μέσα Παπαδημητρίου έξω. Τρία μένουν για το δεκάλεπτο. 12 για την επίθεση. Φανκ. Ζαχαριάς. Φανκ. Και λέξεις, λήξη των 24. Νέο λάθος για τους Κουρφέλλας. Γιάννας συγκράτησε τη δύσκολη πάσα του Λιγάδα, στόχισε Καραλής, μάζεψε το rebound. Αλλά έκανε λάθος. Λιβαδιάς έκλεψε και Λάφκας και Δούκας. Φάουλ για δύο βολές. Το 46-37 παρέμεινε. Στο συν 10, 47-37, πρώτη φορά στο συν 10 η Κούκορ ή γενικά μία ομάδα. Αγγελιάδης κάνει το λάθος στη Λιγάδα στον εφηβιασμό. Όχι, έπαιξε άμυνα ο Φανκ. Τον ανάγκασε να στοχίσει. Αργυριάδης δοκάρι. Νέο rebound για τους Κούκορτς και τη Λιγάδα χαλαρώνει, κατεβάζει το ρυθμό. Λιβαδιάς, όχι του πετσάσιμου παιχνίδι μπάλα. Λάφκας έκανε κακό τελείωμα μετά το φυσικό rebound που πήρε. Ένα και 20 για το ημίχρονο Καραλής, για το ημίχρονο 13ο δεκάλεπτο Καραλής. Αυτό είχε λάπτες, πήρε άλλο ένα rebound. Ωραία, όχι, το χασε ο Λιβαδιάς, το βάλε ο Τσικάνας μετά το ημίχρονο rebound. Ωραία φάση, πήγαν να βγάλουν εδώ οι Κούκοτς. Και ο Φανκ με το πάσο του. Φάουλ του Λιγάδας. Κακίδιος ο Αργυριάδης. Σιάννας της Λιγάδας επιτευχθεί και πάει στον Θεσμοδούκας. Μόνος του μέχρι μέσα. 51-37. Η διαφορά είναι στη μέγιστη τιμή της, στο 14 για τους Κούκοτς. Δεν αντέξανε περισσότερο οι Κούκοτς. Κάνε ένα πάρα πολύ καλό δεκάλεπτο. Νέο λάθος ο Ζαχαριάς στην παραλίστα από την Παραλάφκας. Λιβαδιά στον εφηβιασμό, φάουλ για δύο βολές. Κάναν όπως είπαμε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο μπροστά. Από το δεύτερο και μετά το έχουν γυρίσει οι Κούκοτς και τώρα
Λιβαδιά θα συνεχίσει η πρώτη βολή. Και στη δεύτερη, αλλά ο Λάφκας ήρθε, πήρε το rebound και έκανε το 53-37. Λήξη της τρίτης περίοδου στο σύν 16 πλέον. Οι Κούκοτς έχουν βάλει τις βάσεις για την νίκη. Έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την τελευταία περίοδο. Οι Κούκοτς έχουν βάλει τις βάσεις για να πάρουν την νίκη. Έχουν διπλάσια rebound από τους Hoop Fellas. Αυτό τα λέει όλα. 42-21. Διπλή τρίπλα ο Νεστούσης, λάθος, και κατοχή περνάει στους Hoop Fellas. 16 πόντι διαφορά. Λάφκας και Τσιάνας έχουν κάνει ήδη double-double και οι δύο. Ακόμα ένα rebound από Λάφκα τώρα. Νέος εφηδιασμός, Νεστούσης θα τον ολοκληρώσει στο σύν 18. Αν δεν κάνω λάθος ήταν 44-37, 42-37 ήταν, στους 5 πόντους η διαφορά. Σαράντα πέντε, 42-37 ήταν στο μείον 5 η Hoop Fellas και με ένα σερί 13-0 το 42-37 έχει γίνει 55-37. Δεν σταματάτε τώρα από τον Κελέτσι. Δούκας, ωραίο καλάθι με το αριστερό. Το ΣΥΝ 20 με το σερί να φτάνει το 15-0. Αργυρόπουλος, όχι. Λάφκας μαζεύει. Δούκας, Λιβαδιάς, Παπαδημητρίου. Όχι, Παπαδημητρίου όμως θα πάρει το επιθετικό rebound. Αλλάστοχος Λιβαδιάς, νέο επιθετικό rebound και καλάθι. 99-37. Τυπική διαδικασία στα υπόλοιπα λεπτά. Οι Πορτοκαλί θα πάρουν τη νίκη και θα αναρριχθούν κι άλλο στον πίνακα. Τα πέμπτη θα πάνε στη δεύτερη θέση. Μία νίκη διαφορά από τους πρωτοπόρους Βάσκους. Φάουλο Δούκας. Αντιθέτως, οι Hoop Fellas θα παραμείνουν στην τελευταία θέση του ομίλου. Φανκ. Λάθος του Ζαχαριάς, είναι στην μπάλα στο Λάφκα. Κάνει το κλέψιμο και το κόσ του κόσ για να βάλει το καλά. 61-37. Να δούμε πού θα σταματήσει αυτό το σερί. Βγαίνει ο Λάφκας και περνάει ο Τσιάνας. Οι δύο αγωνιαίοι λύθη. Για αυτό το εύκολο απόγευμα των Κούκοτς. Να το σωτσιά να σβήκε και αμέσως το μάτρεψε το σκουπίδι. Βαδιάς από την μπάσα του Μεστούση. Ρο. 21-0. Thank you.
Μεστούσης βγαίνει, τη λιγάδα σπέδα στο παρκέ. Να το, εδώ σταμάτησε στο 21. 63-40 από το τρίποδο του Αργυρόπουλου. Έχει φτάσει 21 πόντους, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο μόνος του. Σαράντα παρέμεινε. Παρέμεινε το 64-40, έγινε με τις μία στις δύο βολές του Λιβαδιά. Αργυρόπουλος άλλο ένα. Μόνος του παίζει. Και το φυσιολογικό είναι να χάνουνε όπως χάνουν οι κοφέλας. Σαράντα πέντε. Λιβαδιάς παραλίγο να κάνει βήματα. Άρα το λάθος έγινε. Για Αργυρός. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, στόχισε της Κιάννας μαζί του Άλληνα Σπάντ. Δούκας στον εμβλιασμό, Λιβαδιάς. Ένα φάουλ του Φανκ για να μην αφήσει τον αντίπαλο του να σκοράρει. Πέντε φάουλ όμως. Θα δει το τελευταίο πεντάλεπτο από τον Πάγκο. Συμβουλές του Τιλιγάδα στο Λιβαδιά, πάρε ανάσα και βάλτε και τις δύο. Τον άκουσε στην πρώτη. Δεν τον άκουσε στη δεύτερη, μάλλον άκουσε αυτό το αλλαγή αν τη βάλει και είπε ότι θέλω να παίξω κι άλλο. 65-43. Και μπήκε ο Λάφκας. Δύο βολές για τον Κελέτσι τώρα. Δύο στις δύο, 65-44. Λιγάδα σας το έχισε. Rebound από τον Αργυρόπουλο, που να ήταν το πρώτο του στο μάτι. Ας το έχισε και ο Δούκας. Λιβαδιάς από την ασίστ του Λιγάδα. Thank you.
Αργυρόπουλος τώρα στόχησε, rebound από τον Αργυριάδη. Καραλής. Ζαχαριά, σουτάρει από τη βολή, αστοχή και λέξει στο rebound. Αστοχή στην πρώτη ο Κελέτσης. Είδες στις δύο Λιβαδιάς. Λάθος από τον Τιλιγάδα, πέταξε την μπάλα στο ταμπλό. Ούτε εκείνος καταλάβει τι θέλει να κάνει. Καλή σουτάρι. Αστοχή Ζαχαριάς. Ένα πόδι. Ωραία επαναφορά. Τους πιάσαν στον ύπνο. Καραλή συνασύ. Ζαχαριάς στο καλάθι. 67-46. Το Χασοτσιάνας ήθελε να αυξήσει μάλλον τα rebound του. 69-46. Δεν θα χρεωθεί και ασίστ στο Λιβαδιά. Αστόχησε ο Κελέτσης, μάζεψε ο Δούκας και του Λιγάδας. Θα μπούμε στο τελευταίο δίλεπτο σε 10 δευτερόλεπτα. Λάφκας από κοντά, αστοχή, Αργυριάδης μαζεύει. Καραλής. Ζαχαριάς, αστόχησε Δούκας. Στο Διάννα Καλάφη 69-46. Το 71-46 συγγνώμη. Τρεις, όχι, Αργυρόπουλος. Ανδρεόπουλος φίλε Αργυρόπουλος. Ο τέσσερα, δεν μπορεί να τον έλεγα Αργυρόπουλο τον άνθρωπο. Ανδρεόπουλος είναι. Θα το βάλει το τρίποντο. 71-49. Και είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Ανδρεόπουλος έκανε το πλέψι. Πήρε το rebound την Λιγάδα στον εθνιδιασμό. 73-49. Το
τελικό σκορ μένει να μάθουμε. Λέξη, Αστοχή, Αργυριάδης από κοντά, ναι. Πίσω, πίσω! Λογικά δεν θα κάνουν επίθεση. Θα κάνουν επίθεση, Αστοχή. Ότι λιγάδα. Κάνε ασυντελείς σε συμπέκτη. Αλλά ο Παπαδημητρίδης δεν κέρδισε την μπάλα. Κιάνας για 3 σουτάρια στο χ. Αυτό είναι το τελικό σκορ. 76-51 με το τρίποντο του Κιάνα στο τέλος. Όποιος το είχε παίξει over μισό στο στοίχημα δικαιώθηκε έστω και στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Συν 25 το Κούκοτς. Κυριάρχησαν στο δεύτερο ημίχρονο. Μία διαφορά 6 πόντων ήταν το παιχνίδι και έληξε στους 25. Συν 19 στο δεύτερο μισό. Αυτά. Καλό σας βράδυ. Καλή χρονιά να έχουμε.